Φίλες και φίλοι, γεια σας. Από το κανάλι μας Ορφέας Web TV είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας «Λεπτομέρειες που μας ξεφεύγουν». Το σημερινό μας θέμα είναι ναυπηγεία νεόριων σύρου. Άλλη μια πονεμένη ιστορία, δεύτερο μέρος. Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι Έλληνες διαπρέπουν στις θάλασσες. Σήμερα, έχοντας την πρωτιά σε τόνους παγκοσμίως, βρισκόμαστε με προβληματικά ναυπηγεία, απλήρωτους εργαζόμενους και δικαστικές διαμάχες. Τι συμβαίνει? Για την συνέχεια του θέματος των ναυπηγείων, έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Χειμώνα, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης στην Α Περιφέρεια Πειραιά. Κύριε Χειμώνα, καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Βακυρτζή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο θέμα αυτό που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι, όπως είπατε και εσείς, στη συνέχεια του πρώτου μέρους. Θα πρέπει να συνδέσουμε όμως αυτό το θέμα με το πρώτο μέρος και να αναφερθώ και να πω ότι σε αυτό το βιομηχανικό συγκρότημα δεν είναι μόνο απλά ένα ναυπηγείο. Αυτό λοιπόν το συγκρότημα είναι το μεγαλύτερο στο Αιγαίο. Είναι μια πολύ μεγάλη ναυπηγο επισκευαστική μονάδα και επίσης ένα βιομηχανικό κέντρο κατασκευών διαφόρων μεγεθών. Είναι τιμητικό για το νεόριο της Σύρου να πούμε, πρέπει όμως να το πούμε, ότι είναι το πρώτο ναυπηγείο στην Ελλάδα το οποίο ναυπήγησε πλοία σιδερένια από την χρονολογία του 1892, φτιάχνοντας δύο πλοία σιδερένια. Επίσης, το ίδιο ναυπηγείο ήταν αυτό που πρώτο στην Ελλάδα έφτιαξε το 1973 το πρώτο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, αλλά και στην Ευρώπη, κάτι το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα το μάθαμε τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια ίσως. Αυτό όμως εμείς το κατασκευάζαμε στη βιομηχανική μονάδα αυτό το ναυπηγείο, αυτή της, του ναυπηγείου του νεορίου της Σύρου, με τα τότε ισχνότερα μέσα, αλλά επειδή είχαμε τις ανάλογες εμπειρίες, είχαμε εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο μπορούσε να κάνει όλες αυτές τις εργασίες, όμως εμπλέξαμε με τα γραφειοκρατικά, εμπλέξαμε με τις κυβερνήσεις οι οποίες οδήγησαν στην φυγή των τότε διευθυνόντων το ναυπηγείο, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην συγκεκριμένη περίοδο, του Γεωργίου Ράλη, οδήγησαν το ναυπηγείο αυτό σε... Αυτή είναι και η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Χειμώνα. Τι συνέβη στο ναυπηγείο Σύρου, το οποίο έφτιαχνε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά στο τέλος έκλεισε? Πώς εμπλέκεται η εταιρεία νεόριων ΝΕΑΕ? Μάλιστα. Έγιναν κάποιες ιστορίες νομοτελειακές. Όπως σας είπα και πριν, επενέβησαν οι κυβερνήσεις της τότε εποχής, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Γεωργίου Ράλη, αλλά και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, οι οποίες, αφού ανάγκασαν τους ιδιοκτήτες να φύγουν από το ναυπηγείο, έδωσαν την ναυπηγική μονάδα αυτή και βιομηχανική μονάδα στις τράπεζες και σε κάποιες εταιρείες οι οποίες κανένας δεν ήξερε από πού ήρθαν και από πού πήγαιναν. Και στο τέλος, αφού το ανακαίνισαν, το ξεχρέωσαν. Το ξεχρέωσαν πώς όμως? Δεν πήραν χρήματα από κάποιους άλλους ή από αυτούς που το χρεώσανε, αλλά τα φόρτωσαν όλα αυτά στην πλάτη του ελληνικού λαού και η εταιρεία η οποία επήρε το ναυπηγείο αυτό καθαρό ήταν αυτή η εταιρεία η οποία αναφέρατε και εσείς, είναι η Νεόριον Σύρου Νέα ΑΕ, ανώνυμος εταιρεία. Με καταδήλωση του τότε διευθύνοντα σύμβουλου της εταιρείας αυτής, με σημερινές τιμές το είχε αγοράσει 6 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο το μάθαμε εκ των υστέρων βεβαίως και όχι τον καιρό εκείνο. Αυτή λοιπόν η προαναφερθήσα εταιρεία δημιούργησε και κάποιες άλλες εταιρείες, offshore εταιρείες όπως τις λένε,
και εν επλάκη στις αγοροπολισίες της τότε εποχής του 1992 συγκεκριμένα, 94, αφού είχε κλείσει το νεόριο της Ήρου 92-94, το 94 λοιπόν παρέλαβε αυτό το ναυπηγείο, εν επλάκη και με τα άλλα τα ναυπηγεία, λόγω της ιδιωτικοποίησης που είχε εξαγγείλει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε σε τι κατάσταση, με ποια τιμή το πήρε κτλ. Αλλά το ομολόγησε ο ίδιος σε συνέντευξη, η οποία έδωσε ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος εκ των υστέρων και συγκεκριμένα το 2017. Όμως, εμπλεκόμενος με αυτές τις αγοροπολισίες του ναυπηγείου του Σκαραμαγκά και του ναυπηγείου της Ελευσίνας, έγιναν πάρα πολλές ατασταλίες, κάτι το οποίο καταδικάστηκε από το τότε πολιτικό καθεστώς και από τους δημοσιογράφους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλαδή, και έφτασαν κάποια εποχή το 2017, τα χρέη αυτά στον ισολογισμό της εταιρείας του 2016 ενεφάνισαν 80 εκατομμύρια χρέη, τα οποία κανένας δεν ξέρει πώς συνέβησαν, από πού χρεώθηκαν κτλ. Με αποτέλεσμα να κλείσει το ναυπηγείο από την ίδια την εταιρεία αυτή με χρέος αυτά τα 80 εκατομμύρια ευρώ, σταματώντας τη λειτουργία του ναυπηγείου. Στον ελληνικό λαό τα χρέη. Βεβαίως, στις πλάτες του ελληνικού λαού, κυρία Μπακετσή, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και σήμερα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, σε κοινική ομολογία συνέντευξης που έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νεόριον Νέα ΑΕ, ενέπλεξε την κυβέρνηση διοικήσεις των εργαζομένων του ναυπηγείου. Τι ακριβώς έγινε, τι έχετε να μας πείτε. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε, κυρία Μπακριτζή, εκ των υστέρων βεβαίως, μετά την πώληση από το κράτος στην εταιρεία Onyx Shipyards Αμερικανικών Συμφερόντων, ο συγκεκριμένος Διευθύνων Σύμβουλος της Νεόριον Νέα ΑΕ δήλωσε στη συνέντευξή του κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να χαρακτηριστούν, να λεχθούν, γιατί δεν έχουν ξαναακουστεί έκτοτε, αλλά καλό είναι να τα επαναλάβουμε, γιατί η επανάληψη είναι μήτρη της μάθησης. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος αυτός στη δήλωσή του ότι, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ, έπρεπε να παρέμβει δυναμικά ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ούτως ώστε κάποιοι, παρένθεση σας παρακαλώ, ποιοι όμως δεν μας είπε, να επιτέλους να καταλάβουν ότι το ναυπηγείο νεόριο της Ήρου δεν είναι ένα απλό ναυπηγείο. Επίσης, στη ρήμη των λόγων του και στην ίδια συνέντευξη, δήλωσε ότι υπήρξαν απεργίες, καταλήψεις και κάτι ακόμα πρωτοφανές, χωρίς να ζητηθεί η επεξήγηση του όρου αυτού. Είπε για εχμαλωσίες πλοίων. Τι ακριβώς εννοούσε, κανένας δεν έχει μάθει μέχρι σήμερα, κανένας δεν έχει ζητήσει να μας απαντήσει σε αυτό, όμως ο ίδιος πάλι, ο Διευθύνων Σύμβουλος, είπε ότι όλες αυτές οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων ήταν υποκινούμενες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων μας είπε ότι μαζί με τις διοικήσεις των εργαζομένων των ναυπηγείων ήταν αυτές οι κυβερνήσεις υποκινημένες, όλες αυτές από αυτές τις ενέργειες τις οποίες έκαναν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Όμως, θα πρέπει να σας πω, κυρία Μπαγκριτζή, ότι ο κύριος αυτός, ο Διευθύνων Σύμβουλος, δεν αναφέρθηκε καθόλου, μα καθόλου, το πώς έγιναν αυτά τα 80 εκατομμύρια ευρώ χρέη, εφόσον είχε παραλάβει το ναυπηγείο πεντακάθαρο από χρέη, και βέβαια κανένας εξ αυτών, οι οποίοι ενεπλάκησαν εκεί, δεν μας έδωσε καμία
απολύτως δικαιολογία παρά το μόνο που έκανε η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ ήταν να στείλει την υπόθεση στα δικαστήρια. Στη δικαστική, να πολιτήσει δηλαδή την δικαστική οδό, κάτι το οποίο όπως όλοι μας κυρίες και κύριοι καταλαβαίνουμε, η δικαστική οδός είναι μια, είναι ένας ατέρμονας κοχλίας που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, γιατί μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Στο σημείο αυτό, φίλοι μας, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Το ιερό Ελλάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του Ελλάνιου αξιακού συστήματος των 33 Ελλάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο Ελλάνιο Αξιακό μας Σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Φίλοι μου, είμαστε και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για το σημερινό μας θέμα Ναυπηγεία Νεόριων Σύρου με τον καλεσμένο μας Χρήστο Χειμώνα, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης στην Α Περιφέρεια Πειραιά. Και συνεχίζοντας, κύριε Χειμώνα, σας ρωτώ, υπήρξαν καταγγελίες από διευθυντικά στελέχη της διοίκησης του Ναυπηγείου Ελευσίνας προς τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς ανέφεραν? Στην ερώτηση αυτή που μου κάνατε, η απάντηση είναι αυτή η οποία έγινε από τον CEO, δηλαδή τον διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά και αντιπρόεδρο των ναυπηγείων της Ελευσίνας, τον Ιωάννη Γάμα Στεφάνου, στέλνοντας μια επιστολή στον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και προς την Βουλή, προς τους αρχηγούς των κομμάτων της σημερινής Βουλής, προς όλους τους βουλευτές, αλλά επίσης και στους αρμόδιους και εμπλεκόμενους υπουργούς, καθώς επίσης και στην πρόεδρο της Κεφαλαιαγοράς Αθηνών, καθώς επίσης και στον πρόεδρο, αλλά και στον διευθύνοντα σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο διευθύνοντα σύμβουλο της Νεόριων Νέα ΑΕ, ότι με τις ενέργειες αυτές που έκανε με τις offshore εταιρείες, μαζί με τον ιό του, καθώς επίσης και τον οικονομικό διευθυντή της ίδιας εταιρείας, τον Νίκο Μανολιτσάκη, ως τους ανθρώπους, η οποία ενέπλεξε και ζήμιωσε το ελληνικό δημόσιο, το πολεμικό ναυτικό, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, καθώς επίσης παρακρατώντας και τις αμοιβές των εργατοϋπαλλήλων του προσωπικού του Νεορίου της Σύρου, χαρακτηρίζοντας επίσης ως το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, και ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία των ανθρώπων αυτών μόνο και μόνο για το ότι αυτά τα οποία τα χρέη τα οποία χρέωσαν όλους εμάς, γιατί το ελληνικό δημόσιο είμαστε εμείς όλοι περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο τα χρόνια αυτά που η συγκεκριμένη εταιρεία Νεόριων Νέα ΑΕ διοικούσε και διεύθυνε το συγκεκριμένο ναυπηγείο. Μάλιστα. Μπορούν,
Κύριε Χειμώνα, αυτές οι καταγγελίες που μας είπατε να αποσβεστούν από την κυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης, τι πρόγραμμα έχετε? Εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης και με οδηγό τις προγραμματικές μας δηλώσεις που κατατέθηκαν διαχειρός του Προέδρου μας, του Αρτέμι Σόρα, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου το 6199 κάθετος 4 Σεπτεμβρίου του 2015, έχουμε δεσμευθεί έναντι του ελληνικού λαού με την ανάληψη της διακυβέρνησης της πατρίδας μας. Θα δημιουργηθούν κάποιες επιτροπές οι οποίες θα ελέγξουν όλες αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις και όπου είναι να διατεθούν τα δίκαια, θα διατεθούν τα δίκαια. Όπου είναι άδικο θα πρέπει και θα ψάξουμε βεβαίως να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι έπραξαν έναν δίκο. Επίσης, εμείς όπως γνωρίζετε και όπως σας έχουμε πει και σε άλλη μας εκπομπή, θα κάνουμε διαχείριση του πλούτου μας και όχι του χρέους, αυτό το οποίο επικαλούνται όλα τα κόμματα της σημερινής Βουλής, αλλά και όσα κόμματα ιδρυθούν από την ώρα που θα ανακηρυχθούν και προκηρυχθούν και οι νέες εκλογές. Έτσι λοιπόν, στις προγραμματικές μας δηλώσεις, οι οποίες εν τέλει εγκρίθησαν, διότι λάβαμε μέρος και στις βουλευτικές εκλογές, τις εθνικές βουλευτικές εκλογές του 2019, πράγμα το οποίο πραγματικά αυτό που σας είπα είναι εφικτό και είναι δυνατό, είναι αναγνωρισμένο. Εμείς λοιπόν σε αυτές έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε κάποιες συνέργειες, μεταξύ αυτών είναι και η δημιουργία εθνικών δρόμων, οδικών δικτύων, σιδηροδρομικών δικτύων, ακόμα και αν χρειαστεί και όπου χρειαστεί, αεροπορικών συνδέσεων, ούτως ώστε αυτά τα αγαθά τα οποία θα διακινούνται μέσω των λιμένων της πατρίδας μας να μπορούν να οδηγηθούν με ασφάλεια από και προς τους λιμένες, αλλά και από και προς τις χώρες προορισμού. Έχουμε στις προγραμματικές μας δηλώσεις επίσης εκπονήσει μελέτες, ούτως ώστε να φτιάξουμε τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους όπου κάποια από τα συγκεκριμένα αγαθά θα πρέπει να αποθηκευτούν μέχρι να μεταφερθούν στους προορισμούς τους. Διότι επίσης μέσα στις δικές μας υποχρεώσεις είναι να δημιουργήσουμε ελεύθερες ζώνες εμπορίου, κάτι το οποίο θα αποδώσει πάρα πολύ μεγάλη όθηση στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική εμπορική ναυτιλία, καθώς και στο εμπόριο και στην βιοτεχνία, δημιουργώντας πάρα πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας, που σημαίνει ότι θα κατεβάσουμε αυτό το απίστευτα μεγάλο νούμερο της ανεργίας, το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 30%, δηλαδή από τους 100 εργαζόμενους, οι 70 δουλεύουν και οι 30 κάθονται. Στην δική μας διακυβέρνηση θα χρειαστούμε ίσως και επιπλέον εργαζόμενους, διότι λόγω των έργων των οποίων έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε, θα απορροφηθούν όλοι οι άνεργοι και πρεσβεύουμε στο μηδενικό ποσοστό ανεργίας. Επίσης, έχουμε πάρει απόφαση να εξοραίσουμε τα ναυπηγεία, τα υπάρχοντα ναυπηγεία, τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε νέες, οι οποίες νέες ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες θα έχουν στα υπόψη τους τις κατασκευές νέων πλοίων, τα οποία θα είναι υπερσύγχρονης κατασκευής, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες εμπορικές, καθώς επίσης μέσα σε αυτά τα συγκεκριμένα σχέδιά μας και εγκεκριμένα έχουμε την χαρά να πούμε ότι θα προσκαλέσουμε τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες όπως
έρθουν και εγκατασταθούν στην Ελλάδα, προσφέροντας σχεδόν όλη την αρρωγή μας προς αυτές, ούτως ώστε να έρθουν να κάνουν ύψος και της ελληνικής σημαίας και να δώσουν εργασία σε Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι συγκρινόμενοι με κάποιους άλλους διαφέρουμε στο ότι οι Έλληνες, όπως είπε και όπως είπατε κυρία Μπαγκετζή και εσείς στην αρχή της εισαγωγής σας, είμαστε από αρχαιοτά των χρόνων θαλασσοκράτορες και θαλασσοπόροι και έχουμε μέσα μας αυτό που κάποιοι άλλοι ναυτικοί λαοί δεν έχουν, την ναυτοσύνη. Επίσης, ένα από τα θέματα τα οποία επίσης μας έχει απασχολήσει και θα δώσουμε λύση είναι το ότι σκοπεύουμε την κίνηση των πλοίων, η οποία είναι το μεγαλύτερο έξοδο των ναυτιλιακών εταιριών, να το οδηγήσουμε στις εναλλακτικές μορφές καυσίμων με σκοπό και πρόθεση και στόχο την ελεύθερη ενέργεια. Κύριε Χειμώνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρίες και κύριοι, κυρία Μπαγκετζή, που με ακούσατε και μου δώσατε βήμα να εκφράσω τις δικές μας ανησυχίες και να κάνω κάλεσμα. Εμείς είμαστε ο φορέας των Ελλήνων, είμαστε χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Όλοι οι Έλληνες μπορούμε να ενωθούμε και είναι αυτό το οποίο φοβούνται οι επικυρίαρχοι αλλά και οι κυβερνώντες εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Φίλοι μου, από τις πληροφορίες που λάβαμε σήμερα, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια παγκοσμίου κύρους ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, την οποία με δολοφλόγες ενέργειες έχουν παροπλήσει. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, γεια σας.